Γιατί η δυναμική του αντιπάλου ήταν και ο τρόπος που αγωνιζόντουσαν ήταν σε διαφορετικό ρυθμό από το δικό μας. Ήταν εμφανής η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων που πηγάζει κυρίως από ότι οι ομάδες αυτές αγωνίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Πιεστήκαμε πολύ που υποπέσαμε σε πολλά λάθη και βγάλαμε τον αντίπαλο από τον άγχος του να σκοράρει ή από τον άγχος της αμφισβήτησης. Και αυτό γιατί υποπέσαμε σε πέναλτι δύο που θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Είχαμε αυτό γκολ από λάθος τοποθέτηση και χτύπημα κόρνερ του αντιπάλου. Γενικά αυτή η πίεση που μας άσκησε ο αντίπαλος μας οδήγησε σε πολλά ατομικά λάθη. Νομίζω είναι ένα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι για να μάθουμε από πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και από λάθη τα οποία κάναμε. Να γυρίσουμε πίσω με το καλό και να ξοδέψουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες έτσι ώστε να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο μιας και είμαστε καινούργια ομάδα. Πολλά συγχαρητήρια στον Εθνικό, πραγματικά συγχαρητήρια. Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που ήταν πολύ φιλικοί και πολύ φιλόξενοι απέναντί μας.